Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, νέους και παλιότερους συναδέλφους. Να πω ότι η νέα Βουλή έχει δύο σημαντικές αλλαγές. Είναι η πρώτη Βουλή μετά από 10 χρόνια, μετά από το 2009, όπου συγκροτείται με τη χώρα να μην βρίσκεται σε καθεστώς επιτροπίας, με τη χώρα να έχει ανακτήσει την οικονομική της κυριαρχία και να βρίσκεται εκτός μνημονίου. Και η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι η Βουλή αυτή είναι η πρώτη μετά το 2012, χωρίς την προσβλητική για τη δημοκρατία παρουσία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που επίσης αποτελεί μια νίκη, νίκη του αντιφασιστικού κινήματος και νίκη της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από 4,5 χρόνια διάλειπτης παρουσίας μου στα κυβερνητικά έδρανα, δικής μου και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και είμαι εδώ να ασκήσω κριτική από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε εδώ να ασκήσουμε κριτική από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Αυτή είναι η δημοκρατία, την τιμούμε. Αυτή ήταν η επιλογή του ελληνικού λαού, τη σεβόμαστε. Και θα συνεχίσουμε όπως κάναμε και από τις κυβερνητικές θέσεις, έτσι και τώρα, να βάζουμε αυτό που εμείς πιστεύουμε πως είναι το καλό της πατρίδας και του λαού μας πάνω από κάθε μικροκομματική σκοπιμότητα. Γι' αυτό και δεν σκοπεύω, κύριε Μητσοτάκη, να ακολουθήσω το μοντέλο αντιπολίτευσης που επιλέξατε εσείς σχεδόν από την πρώτη μέρα της εκλογής σας ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Την αντιπαράθεση δηλαδή, πολλές φορές δίχως όρια και δίχως επιχειρήματα, την διαρκή καταστροφολογία, ακόμη ορισμένες κρίσιμες στιγμές και την υπονόμευση της εθνικής προσπάθειας να βγει η χώρα από την κρίση. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι δεν πρόκειται εγώ τουλάχιστον να ζητήσω εκλογές σε 5 μήνες από σήμερα, όπως κάνατε εσείς στις αρχές του 2016, αμέσως μόλις εκλεγήκατε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ενώ η κυβέρνηση ήταν εκλεγμένη με νοπή λαϊκή εντολή και με μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που έχετε σήμερα εσείς. Ούτε πρόκειται να ζητήσω, σας διαβεβαίωνω και γι' αυτό, από τους εταίρους μας να είναι πιο αυστηροί και πιο σκληροί μαζί σας από ό,τι ήταν μαζί μας. Αντιθέτως, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όποια σοβαρή προσπάθεια κάνετε, σοβαρή προσπάθεια για διεκδικήσεις προς όφελος του ελληνικού λαού, θα τη στηρίξουμε στο εξωτερικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι πρόκειται να σας χαριστούμε στο εσωτερικό. Μέσα στη Βουλή, αλλά και εκτός Βουλής, εμείς θα αντιπολιτευτούμε στην ουσία. Στην ουσία και όχι στην επικοινωνία. Και η κριτική επί της ουσίας, επί των πεπραγμένων σας, θα είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση και για σας. Γιατί πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι η χώρα δεν κυβερνάται ούτε δια της εικόνας, ούτε μέσω προπαγανδιστικών μηχανισμών. Και θα αρχίσετε πια να κρίνεστε για την ουσία και για τα πεπραγμένα σας. Και δυστυχώς τα πρώτα δείγματα γραφής σας, οφείλω να ομολογήσω, ότι εμάς μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Μιλήσατε, κύριε Μητσοτάκη, την πρώτη μέρα της εκλογής σας για την ανάγκη ενότητας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είπατε ότι θα επιχειρήσετε να είστε ο Πρωθυπουργός όλων. Όμως ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής? Οι πρώτες ενέργειες, ούτε ενότητα, ούτε καινοτομία, ούτε ένα καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης από αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν μαρτυρούν. Επαναφέρατε τους κομματικούς επιτετραμμένους
σε θέσεις γενικών γραμματέων στα Υπουργεία. Και από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, έχετε σκοπό να ακυρώσετε και τη μεταρρύθμιση που κάναμε, ώστε να υπάρχει θεσμικός γενικός γραμματέας και όχι διορισμένος, που θα επιλέγεται με διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεντρώσατε υπερεξουσίες στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, όσο κανένας άλλος Πρωθυπουργός από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά. Την ΕΕΠ, την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων να λειτουργούν απευθείας με βάση τις δικές σας υποδείξεις. Πάψατε την πρώτη κιόλας μέρα τον αρχηγό της αστυνομίας. Τοποθετήσατε πολιτικό προϊστάμενο, γενικό γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας, με αρμοδιότητα να συντονίζει τα γενικά επιτελεία, υποκαθιστώντας και υποβαθμίζοντας με πρωτοφανή τρόπο το ρόλο του ΓΕΘΑ, το ρόλο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Και τι πετυχαίνεται αλήθεια με όλα αυτά? Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο με στρατιές συμβούλων που θα αναφέρονται απευθείας σε εσάς και την αναστήλωση του κομματικού κράτους, του γαλάζιου κομματικού κράτους. Ενδεχομένως αυτό να εννοούσατε όταν προαναγγέλλατε ότι μετά τις εκλογές η Ελλάδα θα γίνει πιο γαλάζια. Εμείς προεκλογικά προειδοποίησαμε γι' αυτό. Αλλά ειλικρινά μιλώ, δεν περιμέναμε να μας επιβεβαιώσετε ήδη από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την παρέμβασή μου από τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Είστε η πρώτη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση που δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα και ευτυχώς δεν το κάνατε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, να ισχυριστείτε, ούτε καν για αστείο, το παλιό ρητό «παραλάβαμε χάος, παραλάβαμε καμένη γη». Δεν θα σας πάρει κανένας στα σοβαρά. Όχι μόνο γιατί η δική σας παράταξη έχει μια αρνητική ιστορία γι' αυτό, αλλά διότι η σύγκριση το 2015 στο 2019 της Ελλάδας είναι σύγκριση μέρας με τη νύχτα. Εσείς το 2009 η παράταξή σας παρέδωσε τη χώρα με 24 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα και άφησε ορθάνυχτη την πόρτα για τα μνημόνια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση της κυριαρχίας. Το 2015 μας αφήσατε επίσης μια χώρα στο χείλος της Αβύσσου, με άδεια ταμεία, ανεργία που είχε σκαρφαλώσει το 28%, 60% για τους νέους, με μια κοινωνία σε κρίση, φτώχεια, ανθρωπιστική κρίση και με δεσμεύσεις προς τους πιστωτές μας που δεν καταφέρατε ποτέ να υλοποιήσετε. Σήμερα εσείς παραλαμβάνετε μια χώρα εκτός μνημονίων με 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία του κράτους, με 9 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης, με ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος της και έναν καθαρό διάδρομο 15ετίας, με το φθηνότερο κόστος δανεισμού στις αγορές από ποτέ. Κύριε Μητσοτάκη, κερδίσατε όμως τις εκλογές με μία βασική υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι εσείς θα καταφέρετε, διότι έχετε σχέδιο και πειθό, από την επόμενη κιόλας μέρα να πείσετε τους δανειστές μας, τους εταίρους μας, να αλλάξουν τη συμφωνία αυτή για τα πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι ταυτόχρονα και η συμφωνία ρύθμισης του χρέους μας, αυτή η συμφωνία που μας δίνει αυτόν τον καθαρό διάδρομο στις αγορές, και θα καταφέρετε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε τη βασική σας δέσμευση για φορολογικές ελαφρύνσεις χωρίς λαιλασία κοινωνική.
Σήμερα ξεκινήσατε τις προγραμματικές σας δηλώσεις με μία δέσμευση όχι προς τον ελληνικό λαό, αλλά με μία δέσμευση προς τους εταίρους μας και τους πιστωτές μας. Η πρώτη σας δέσμευση στην ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής σας ήταν ότι θα τηρήσετε στο ακέραιο τη δημοσιονομική ισορροπία και τη συμφωνία για τα πρωτογενή πλεονάσματα και για το 2019 και για το 2020. Αυτή σας η δέσμευση, αν τη βάλουμε μαζί με όσες άλλες δεσμεύσεις κάνατε παρακάτω και αφορούν κάποιες συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, κυρίως για το 2020, σημαίνει, αν πρέπει δηλαδή και οι δύο αυτές δεσμεύσεις να υλοποιηθούν, ότι για το 2020, δεν θα αναφερθώ για το 2019, θα πρέπει να εξοικονομηθεί τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, σήμερα η ομιλία σας έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι για αυτά που είπατε. Η άλλη όμως ανάγνωση, η πιο ανησυχητική, είναι για αυτά που δεν είπατε. Για αυτά που αποκρύψατε. Για ένοχες, θα πω εγώ, σιωπές. Διότι στο βαθμό που ισχύει η πρώτη δέσμευση της ομιλίας σας, δηλαδή ότι θα τηρήσετε και το 19 και το 20 τους στόχους για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, είτε θα αναγκαστείτε τις δεσμεύσεις σας για φορολογικές ελαφρύνσεις να μην τις υλοποιήσετε, πράγμα το οποίο φυσικά και δεν εύχομαι, είτε θα αναγκαστείτε να προχωρήσετε σε ισοδύναμης αξίας μέτρα επιβάρυνσης του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι χρειάστηκαν μόλις 10 μέρες από τη στιγμή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας για να συνειδητοποιήσετε ότι η υπόσχεση για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων ήταν μια υπόσχεση δίχως βάση. Αποτύχατε να τους πείσετε, μάλλον. Το χειρότερο όμως δεν είναι αν αποτύχατε να τους πείσετε. Το χειρότερο είναι ότι μάλλον δεν έχετε επιχειρήσει καν, δεν έχετε διεκδικήσει. Και θα ήθελα να είμαι στο σημείο αυτό πιο σαφής. Παραπέμπετε σήμερα την προοπτική μικρότερων πρωτογενών πλεονασμάτων που ήταν ο πυρήνας της αντιπολιτευτικής σας κριτικής σε ένα αβέβαιο και μακρινό μέλλον. Γιατί το κάνετε αυτό? Πιστεύετε αλήθεια ότι υπάρχει ή θα υπάρξει καλύτερη στιγμή και δυνατότερη στιγμή για μια νέα κυβέρνηση να διαπραγματευτεί και να πετύχει κάτι από τη στιγμή της εκλογής της? Τι σας λείπει τώρα για να το κάνετε αυτό και θα το αποκτήσετε το 2021? Λαϊκή εντολή έχετε. Δημοσιονομική σταθερότητα έχετε. Εμείς φροντίσαμε γι' αυτό. Χαμηλότερο ιστορικά επιτόκιο δανεισμού έχετε. Και γι' αυτό εμείς φροντίσαμε. Στήριξη από την αντιπολίτευση έχετε. Σας το λέω. Θα την έχετε. Γιατί δεν προσπαθείτε λοιπόν? Γιατί σηκώνετε λευκή πετσέτα από την πρώτη κιόλας μέρα στο βασικό σας επιχείρημα? Όταν εγώ πρωτοεκλέχθηκα πρωθυπουργός το Γενάρη του 2015, από όλα τα παραπάνω που σήμερα εσείς έχετε, είχα μόνο το πρώτο. Τη λαϊκή εντολή. Ούτε σταθερότητα, ούτε ρευστότητα στα ταμεία, ούτε στήριξη από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό είχε φροντίσει ο κ. Σαμαράς. Εσείς τα έχετε όλα, γιατί δεν διεκδικείτε λοιπόν? Εμένα που διεκδίκησα, εμάς που διεκδικήσαμε, που αγωνιστήκαμε και που φτάσαμε μέχρι τέλους, μας είπατε ψεύτες. Ψεύτες μας ανεβάζατε, ψεύτες μας κατεβάζατε. Εσάς που επί 3,5 χρόνια υπόσχεστε χαμηλότερα πλεονάσματα και μόλις έχετε εκλεγεί, την επόμενη μέρα δεν μπαίνετε καν στον κόσμο να τα διεκδικήσετε. Τα παραπέμπετε στις καλένδες το 2021. Πώς πρέπει σήμερα εμείς να σας χαρακτηρίσουμε? Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα που θέτω είναι σαφές.
Δεν σας ζητούμε να προχωρήσετε σε καμιά σύγκρουση. Σας ζητούμε να προχωρήσετε στο σχέδιο που καταθέσαμε εμείς πριν τις ευρωεκλογές. Διότι με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 μπήκαμε σε μια νέα συνθήκη. Βγάλαμε τους δανειστές από το πεδίο της λήψης των αποφάσεων. Υλοποιούμε τους στόχους, έχουμε συσσωρευμένη ρευστότητα από τις θυσίες του ελληνικού λαού και έχουμε σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουμε. Εσείς τώρα γιατί τους επαναφέρετε από την πίσω πόρτα? Γιατί θέλετε να μπείτε σε παζάρ για το 21 για τα πλεονάσματα και δεν υλοποιείτε τη μοναδική βιώσιμη και εξασφαλισμένη δημοσιονομικά πρόταση που εμείς καταθέσαμε, την οποία εσείς την απορρίπτετε προκαταβολικά από μόνοι σας πριν σας ζητήσουν ή πριν σας την αρνηθούν. Και αναφέρομαι στην πρόταση για την καταβολή σε έναν ειδικό λογαριασμό ενός μαξιλαριού ρευστότητας, ας το πούμε έτσι, 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα 37 που έχουμε συσσωρεύσει από τις θυσίες του ελληνικού λαού, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα για δημοσιονομικό χώρο επιπλέον 1% από το 2020 και μετά, χωρίς να παραβιαστεί η συμφωνία μας με τους εταίρους. Πράγμα το οποίο γνωρίζετε καλά ότι θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Σας ρωτώ λοιπόν αυτή την πρόταση γιατί την απορρίπτετε. Εμείς με βάση αυτό το σχέδιο σας θυμίζω ότι είχαμε ξεκινήσει να ψηφίζουμε και να υλοποιούμε από τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά από τον περασμένο Σεπτέμβρη μια σειρά από φόρο ελαφρύνσης αλλά ταυτόχρονα και από μέτρα στήριξη των αδυνάτων. Και το ερώτημα είναι εσείς τι θα κάνετε με αυτά τα μέτρα, θα τα ακυρώσετε? Γιατί μας μιλήσατε σήμερα για 6 αλήθειες, αλλά εγώ θα σας μιλήσω για 6 ένοχες σιωπές. Πρώτον, δεν είπατε κουβέντα σήμερα για το ασφαλιστικό. Κουβέντα. Όπως και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Λαλίστα τα στελέχη σας λέγανε δεξιά και αριστερά το σχέδιό σας είναι να φέρετε μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Πού θα βρεθούν τα λεφτά είναι το ερώτημα. Της μαύρης τρύπας στα δημόσια ταμεία. Δεύτερον, τα επιδόματα. Δεν μας είπατε αν θα τα διατηρήσετε ή θα τα καταργήσετε. Μας είπατε κάποια στιγμή, προς το τέλος της ομιλίας σας, ότι είναι επιδόματα φτώχειας τα επιδόματα. Ποια είναι τα επιδόματα φτώχειας? Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα στέγασης, το οικογενειακό επίδομα. Τα αναπηρικά επιδόματα είναι επιδόματα φτώχειας. Θα διατηρηθούν λοιπόν ή θα καταργηθούν? Τρίτη ένοχη σιωπή. Δεν είπατε κουβέντα επίσης για το αν το προϋπολογισμό του 2020 θα διατηρήσετε ή θα καταργήσετε το δώρο Πάσχα που καταβάλαμε εμείς ως μόνιμη παροχή 13ης σύνταξης το Μάιο του 2019. Δεν είπατε κουβέντα για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις τέταρτη ένοχη σιωπή σε σχέση με αυτό που σας ζητείτε από εταίρους να πράξετε, διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Πώς σας το ζητάνε? Με κατάργηση του αφορολόγητου το ζητάνε. Ή το 9% που λέτε ως χαμηλότερο συντελεστή να μην είναι από τα 8.600 από το πρώτο ευρώ. Τέταρτη ένοχη σιωπή, πέμπτη ένοχη σιωπή, η εισφορά αλληλεγγύης που εμείς εξαγγείλαμε ότι θα μειώσουμε, θα καταργήσουμε για εισοδήματα 20.000 ευρώ και θα μειώσουμε ριζικά για μεγαλύτερα εισοδήματα. Και τέλος, η προκαταβολή φόρου που ανακοινώσαμε από τη 2020 θα πάει από το 100% στο 50%. Δεν ακούσαμε κουβέντα
για κανένα από αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω βεβαίως, διότι οι προγραμματικές δηλώσεις δεν τελειώνουν σήμερα, ότι θα έχετε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να απαντήσετε σε αυτά. Επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς είχαμε καταθέσει και μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αφορούσαν το 2020 και μετά, οι οποίες ήταν κοστολογημένες και εξασφαλισμένες. Είμαστε, επαναλαμβάνω, πρόθυμοι να συζητήσουμε κάθε σοβαρή πρόταση, αν έχετε, σε σχέση με το ζήτημα της μείωσης των στόχων. Αλλά η πρόταση αυτή πρέπει να είναι πρόταση χωρίς νέα βάρη στην πλάτη των μεσαίων στρωμάτων και των λαϊκών στρωμάτων. Αλλιώς δεν θα είναι παρά απλά ένα αντιστάθμισμα, το οποίο θα είναι στην πραγματικότητα αντιστάθμισμα δίχως ουσία. Δεν είναι όμως μόνο η υπόθεση των πλεονασμάτων. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των πλεονασμάτων και των αμφίβολων φόρο ελαφρύνσεων που μας ανησυχεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι και ο απίστευτος κινησμός που επιδεικνύει η νέα κυβέρνηση σε λίγες μόνο μέρες από την ανάληψη της εξουσίας σε μια σειρά από επιλογές. Κύριε Μητσοτάκη, ένα χρόνο τώρα από την μεγάλη καταστροφή, ένα χρόνο πριν, στο Μάτι, επιλέξατε να κερδίσετε πολιτικά ωφέλη και εκλογικά ωφέλη από μια εθνική τραγωδία. Στοχοποίησατε εμένα, την κυβέρνηση, τους κρατικούς λειτουργούς. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη και μόλις τελείωσε και επιχειρησιακά ο κύκλος αυτής της τραγωδίας, έκανα αμέσως δεκτή την παρέτηση που μου είχε καταθέσει προς τιμήν του από την πρώτη κιόλας μέρα ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Νίκος Οτόσκας, και ζήτησα τις παρετήσεις όσων διαχειρίστηκαν την κρίση του Αρχηγού της Αστυνομίας και του Αρχηγού της Πυροσβεστικής. Τότε εσείς, σας θυμίζω, με δηλώσεις σας, είχατε επιτεθεί και ονομαστικά στον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κ. Τζουβάλα. Και μάλιστα είχατε πει, πραγματικά αναρωτιέμαι, πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν σήμερα και κοιμούνται ήσυχοι και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και είχατε διευκρινίσει, δεν αναφέρεστε στην πολιτική ηγεσία, στη φυσική ηγεσία, στον αρχηγό της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Και προχωρήσατε λέγοντας ότι κανένας Έλληνας δεν μπορεί να νιώθει ασφάλεια, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν από θέσεις ευθύνης να διαχειριστούν μια άλλη φυσική καταστροφή που μπορεί να συμβεί. Και σήμερα, τον άνθρωπο που ηγείτο τότε της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Τσουβάλα, και αναρωτιόσασταν αν κοιμάται τα βράδια και αν είναι δυνατόν να είναι στη θέση του για να διαχειριστεί πιθανές άλλες φυσικές καταστροφές, τον διορίσατε Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας. Τον επιστρέψατε δηλαδή αναβαθμισμένο. Και θέλω πραγματικά να σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Με αυτή σας την επιλογή εσείς κοιμάστε ήσυχος τα βράδια. Αισθάνεστε περήφανος και ευτυχής. Δεύτερο ζήτημα. Επιλέξατε για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος με βασική αρμοδιότητα να τρέξει την επένδυση του ελληνικού. Μια επένδυση που έχει φτάσει στο 95% θα την τρέξει τώρα. Αυτός να δούμε ποιους όρους θα την τρέξει. Αλλά ποιον επιλέξατε? Τον κύριο Οικονόμου, στέλεχος μέχρι προχθές της εταιρείας Lambda Development. Της εταιρείας δηλαδή που έχει αναλάβει την επένδυση στο ελληνικό και είναι από τους ανθρώπους εκείνους
που διαπραγματεύονταν όλο το προηγούμενο διάστημα με την ελληνική κυβέρνηση. Για τους όρους και τις διαδικασίες. Δεν σας κατηγορούμε που φέρνετε ανθρώπους από την αγορά σε κυβερνητικές θέσεις. Σας κατηγορούμε που αναθέτετε καθήκοντα και αρμοδιότητες που αφορούν συγκεκριμένες εταιρείες σε υπαλλήλους των εταιριών αυτών. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε αυτός ο υπουργός σε αυτή τη θέση να καθίσει ούτε μία μέρα. Διότι η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων είναι μία από τις βασικές έννοιες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό πραγματικά, δηλαδή, είναι μία θεσμική τομή, είναι μία τομή στο πολιτικό σύστημα. Μέχρι σήμερα μιλάγαμε για τη διαπλοκή της οικονομικής με την πολιτική εξουσία. Σήμερα έχουμε την απευθείας ανάθεση κυβερνητικών θέσεων στην οικονομική εξουσία. Και τρίτο και ακόμα πιο βαθύ ζήτημα. Κύριε Μητσοτάκη, 1,5 χρόνο τώρα είχατε πρωτοστατήσει και εσείς και τα στελέχη σας στις κινητοποίησεις για το Μακεδονικό. Είχατε αγκαλιάσει ακραίους που παρισφρήσαν στις κινητοποίησεις αυτές και δώσαν τον τόνο πολλές φορές. Πολλά από τα στελέχη σας μας λέγανε προδότες, μειοδότες. Κάποιοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν με τραμπούκους έξω από τα σπίτια τους, με βόμβες Μολότοφ, ο Υπουργός των Εξωτερικών με δεκάδες σημειώματα απειλητικά, με σφαίρες. Και εσείς πρωτοστατήσατε στην κριτική περί προδοτικής συμφωνίας. Τώρα είναι καλή η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό πάντως λέει ο Υπουργός Άμυνας, ο νέος, και αυτό λέει και ο Υπουργός επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι τι λέει ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξέρετε, η υποκρισία στην πολιτική κάποια στιγμή πληρώνεται και θα το βρείτε μπροστά σας. Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό που λέει ο Υπουργός Άμυνας και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά το λέτε κι εσείς, δεν το κρύβετε. Σύμφωνα με την ενημέρωση που εκδόθηκε από το Λονδίνο, μετά την επικοινωνία σας με τη Βρετανή Πρωθυπουργό, βγήκε ανακοίνωση όπου χαιρετίζει τη δέσμευσή σας να τηρήσετε στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα της Συμφωνίας των Πρεσπών, παρότι εσείς επιλέξατε το σχετικό απόσπασμα να το λογοκρίνετε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που ηρίστον παρόδο έχετε πάρει και την ευθύνη. Το διαψεύδετε λοιπόν αυτό, γιατί το λογοκρίνατε, γιατί το αποκρύψατε? Είναι fake news από την Downing Street αυτό? Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, χαίρομαι που ως Πρωθυπουργός αποφασίσατε να τηρήσετε την εθνική γραμμή για μια εθνικά υποφελή συμφωνία, για μια ιστορική συμφωνία που αναβαθμίζει τη Μακεδονία μας και αναβαθμίζει και το ρόλο της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αλλά σας το είχα πει και επιβεβαιώνομαι. Θα βρείτε μπροστά σας κάποια στιγμή όλα όσα είπατε και όλα όσα κάνατε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σας εύχομαι λοιπόν καλά ξεμπερδέματα με όλους εκείνους που παραπλανήσατε και εξαπατήσατε, τόσο εσείς όσο και η ακραία δεξιά πτέρυγα του κόμματός σας. Να πω και δύο λόγια, γιατί θα έχω την ευκαιρία προφανώς αναλυτικότερα. Ξέρετε, είναι μια καινοτομία αμέσως μετά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων να καλείται κανείς να ασκήσει κριτική. Θα έχω την ευκαιρία πιο αναλυτικά, ίσως δευτερολογία μου. Να πω και δύο λόγια σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στον τομέα της παιδείας. Έχετε κάνει σημαία το ζήτημα του ασύλου. Και μας είπατε και σήμερα ότι τέλος πια. Η Μολότοφ, η βία θα φύγουν από τα πανεπιστήμια, διότι θα επαναφέρεται
επιτευχτεί αυτό το οποίο ίσχυε πριν το 2015. Δεν θα μείνω τόσο στο γεγονός της πλήρους διαστρέβλωσης. Δεν υπήρχε καμία κακουργηματική πράξη με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπου αν ετελείτο δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης της αστυνομίας. Αλλά θα μείνω στην ουσία. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 εκμηδενίστηκαν οι παραβατικές συμπεριφορές, είχαν εκμηδενιστεί στα πανεπιστήμια. Εγώ αυτό που θέλω να πω και εσείς και οι συνάδελφοί, είναι να σταματήσουμε επιτέλους, η θελημένα ημί, να υποβαθμίζουμε τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας. Τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν υψηλό κύρος. Είμαι περήφανος που το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο σε πρόσφατες έρευνες βγήκε στην πρώτη δεκάδα στον κόσμο για την παρεχόμενη υψηλού επίπεδου γνώση. Αλλά φεύγω από το θέμα του ασύλου. Ήρθατε και με την πρώτη μέρα προχωρήσατε σε δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση, η έρευνα φεύγει από την αρμοδιότητα του Υπουργείου. Ξέρετε, εμείς σε εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, το πρώτο εξάμηνο, καταφέραμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την έρευνα στο 1% του ΑΕΠ. Και καταφέραμε μέσα από το ΕΛΙΔΕΚ να έχουμε αυτή τη στιγμή 2.500 ερευνητές με υποτροφίες εδώ, να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Καταφέραμε να αναμορφώσουμε ένα τοπίο που είναι πράγματι επένδυση στο μέλλον. Είναι επένδυση στο μέλλον η επένδυση σε νέους ερευνητές. Ποιος θα τα χειριστεί αυτά? Ο κύριος Γεωργιάδης. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν και επιτρέψτε μου να εκτιμώ ότι είναι ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας. Δεύτερο δείγμα γραφής. Με το καλημέρα ακυρώσατε την ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο? Και δεν το λέω επειδή έχω κρατήσει την έδρα στον νομό της Αχαΐας. Αλλά η Πάτρα είναι μία από τις πόλεις, ο νομός Αχαΐας, η Πάτρα με το πανεπιστήμιο της, πρωτοστατεί στην εκπαίδευση. Το πανεπιστήμιο της είναι από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια. Γιατί να μην έχει νομική σχολή η Πάτρα? Και προσέξτε τώρα ποια είναι η υποκρισία, η βαθιά υποκρισία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι εμείς αναμορφώσαμε ριζικά το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταργήσαμε αυτόν τον αναχρονιστικό θεσμό των ΤΕΗ που πήγαιναν τα παιδιά μας εκεί και παίρνανε πτυχία αμφιβόλου ποιότητας. Και έχουμε δημιουργήσει με συνενέσεις ένα νέο χάρτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ιδρύσαμε δεκάδες νέα τμήματα και σχολές υψηλής ποιότητας γνώσης. Αλλά ποια είναι η μεγάλη υποκρισία? Η μεγάλη υποκρισία είναι ότι υπερασπίζεστε τόσα χρόνια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με ποιο επιχείρημα? Να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό που δεν μπαίνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και εσείς τι θέλετε? Ενώ εμείς ιδρύουμε δημόσιες σχολές υψηλού κύρους για να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά μας να μην φεύγουν στο εξωτερικό, εσείς κλείνετε τα δημόσια πανεπιστήμια και τις δημόσιες σχολές προκειμένου κάποια στιγμή να προχωρήσετε στην ίδρυση των ιδιωτικών. Αυτή είναι η μεγάλη υποκρισία και η βασική στρατηγικού χαρακτήρα διαφορά μας στο θέμα της εκπαίδευσης. Σε άλλα κρίσιμα θέματα θα είμαι, ελπίζω, σύντομος. Όταν περιοδεύατε προεκλογικά στο Καστελόριζο, να δεν κάνω λάθος, αυτό το Καστελόριζο έχει τραβήξει πολλά, μας λέγατε, μη στεναχωριέστε, η Ιθάκη θα μείνει στην ιστορία ως η στιγμή της σύγχρονης ανοικοδόμησης, της σύγχρονης απελευθέρωσης της χώρας. Θα μείνει θετικά στην ιστορία. Είπατε λοιπόν εκεί και μας κατηγορήσατε ότι αναπαράγουμε fake news. Είπατε λοιπόν εκεί ότι δεν χρειάζεται, ότι δεν θα στέλνετε το ΣΔΟΕ. Και δεν πρόλαβα λέκτορ λαλίστη 3 και καταργείτε την αυτοτέλεια του ΣΔΟΕ. Καταργείτε την αυτοτέλεια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
και των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που μιλήσατε πριν από λίγο ότι δεν χαρίζεται το πράσινο σε κανέναν. Δεν είναι διακηρύξεις χωρίς κόστος να μιλάει κανείς για οικολογία και για πράσινη ανάπτυξη. Και θέλω πραγματικά να αναρωτηθώ, διότι είστε τελικά περί πολλού στην τάξη για την ασφάλεια, αλλά μάλλον εδώ με την αυθαιρεσία είστε κάπως πιο δεκτικοί. Διότι με την επίφαση της ανεξαρτησίας συρρυκνώνεται το πεδίο ευθύνης και δράσης των παραπάνω σωμάτων. Και η επιβολή της νομιμότητας θα γίνει τελικά πολυτέλεια. Με δύο λόγια, υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει διάπλατα η πόρτα σε ένα κράτος άγριας δύσης. Οι εργαζόμενοι απροστάτευτοι, η προστασία του περιβάλλοντος ανύπαρκτη και φυσικά η φοροδιαφυγή να μπορεί και πάλι να ανθίσει, όπως συνέβαινε στα αλίστου μνήμης χρόνια σας που αφήνατε τη χώρα με τεράστια ελλείμματα στο χείλος της χρεοκοπίας. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια κλείνοντας για τα δύο μεγάλα projects. Το ένα είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το δεύτερο, μιας και δεν είπατε εσείς, θα πω εγώ, είναι η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Για τη ΔΕΗ εφαρμόζεται μια παραδοσιακή συνταγή. Η παραδοσιακή συνταγή είναι η δημιουργία κλίματος απαξίωσης. Και μετά φυσικά το ξεπούλημα. Ο αρμόδιος υπουργός το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, διότι διαχειρίστηκε την Ολυμπιακή. Ξεχνάτε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, τα πεπραγμένα σας το 2010-2014, όταν εκτοξεύθηκαν οι τιμές του ρεύματος κατά 60%, αλλά και ο δανεισμός της επιχείρησης στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με συνέπεια των αυξήσεων σε μια περίοδο μεγάλης υποχώρησης των εισοδημάτων και βαθιάς κρίσης οικονομίας, να μην υπάρχει δυνατότητα σε ένα σημαντικό μερίδιο των πελατών της ΔΕΗ να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Η πρόθεσή σας όμως από τότε ήταν σαφής και μιλώ για τα χρόνια κυβέρνησης Σαμαρά. Ήταν η απαξίωση και η πώληση εν τέλει της μικρής ΔΕΗ, ήταν η πώληση του 17% της εταιρείας και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων. Και τα τρία αυτά εμείς, με σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους, τους πιστωτές, τα αποτρέψαμε. Επί της κυβέρνησής μας το σενάριο τεμαχισμού και πώλησης ΔΕΗ ακυρώθηκε, ο δανεισμός περιορίστηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, οι τιμές του ρεύματος μειώθηκαν κατά 12%, η ενεργειακή φτώχεια άρχισε να υποχωρεί, η ρευστότητα της επιχείρησης ενισχύθηκε με την αποπληρωμή παλαιών οφειλών του Δημοσίου και δρομολογήθηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι που ευθύνονται για τις σημερινές δυσκολίες της εταιρείας εμφανίζονται εκ νέου ως σωτήρες και ως κατήγοροι ταυτόχρονα. Αξιοποιώντας ασφαλώς τις επιπτώσεις υπαρκτών, δεν το αρνούμε, αλλά συγκυριακών παραγών στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ. Όπως η χαμηλή παραγωγή των υδροηλεκτρικών και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό ήταν το σχέδιό σας όμως από το 2012-2014. Αυτό ήταν το σχέδιό σας. Και τώρα, με πρόσχημα ότι δήθεν η ΔΕΗ έχει πέσει έξω, έρχεστε να προχωρήσετε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Εμείς σας το λέμε καθαρά. Εμείς σας το λέμε καθαρά, διότι η ενέργεια είναι βασικό αγαθό. Είναι βασικό αγαθό, δημόσιο αγαθό, κοινωνικό αγαθό. Και αυτό το οποίο σας λέμε καθαρά είναι να μην διανοηθείτε να φέρετε νέα βάρη στους λογαριασμούς του ρεύματος για τους απλούς ανθρώπους, για τη μεσαία τάξη, για τα λαϊκά στρώματα. Να μην διανοηθείτε να φέρετε νέα βάρη και να μην υλοποιήσετε αυτό το σχέδιο εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Το άλλο μεγάλο project είναι το ασφαλιστικό. Αναφέρθηκα ήδη στην ένοχη σιωπή.
Σας κάλεσα επανειλημμένα να μιλήσετε καθαρά για το σχέδιο αυτό. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι είναι προτεραιότητά σας. Ελπίζω τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων να πείτε μια κουβέντα για το τι σχεδιάζετε. Διότι αγωνιούν και οι σημερινοί συνταξιούχοι για το αν αυτό που καταφέραμε εμείς από 1η-1η-19 να αποτρέψουμε την μείωση των προσωπικών διαφορών 1% του ΑΕΠ ήταν αυτό, 1,8 δισεκατομμύρια. Και αναρωτιέμαι μήπως σχεδιάζετε να τα βρείτε από εκεί για κάποιες μειώσεις φόρων σε επιχειρήσεις. Εμείς θα σας πούμε αν το σχεδιάζετε, μην το τολμήσετε αυτό. Αλλά εν διάφορη πτώση δεν θέλω να επεκταθώ. Πείτε μας τις θέσεις σας. Πείτε μας, να κουβεντιάσουμε. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με δύο μόνο λόγια για τα λεγόμενα εθνικά θέματα, εθνικά μας θέματα. Ήσασταν πάρα πολύ λιτός για προγραμματικές δηλώσεις. Για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Να τα βρούμε με τους γείτονές μας. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν θέλει να τα βρούμε με τους γείτονές μας? Να τα βρούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Εγώ πρώτος το επιχείρησα, εσείς με λιδωρούσατε. Υπάρχει κανείς που δεν θέλει την ειρήνη, την καλή γειτονία και τη συνεργασία? Το κρίσιμο ερώτημα, και ιδίως όταν για πρώτη φορά ανεβαίνει σε αυτό το βήμα πρωθυπουργός να αναγνώσει προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησής του, είναι σε ποια βάση θα τα βρούμε? Δεν άκουσα κουβέντα για την τουρκική προκλητικότητα. Κουβέντα. Δεν άκουσα κουβέντα για την ανάγκη σεβασμού των γειτόνων μας στο διεθνές δίκαιο. Δεν άκουσα κουβέντα για την ανάγκη σεβασμού των γειτόνων μας στις διεθνείς συνθήκες. Την ώρα που το γεωτρύπανο βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και βεβαίως αυτό δεν σας κατηγορώ, είναι μια συγκυρία, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη μέρα της επετείου της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Ελπίζω και για αυτά τα θέματα, κύριε Μητσοτάκη, να βρείτε να πείτε δύο κουβέντες στην δεύτερη ομιλία σας. Κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Η κυβέρνησή σας έχει παραλάβει αδιαφυσβήτητα μια χώρα σε πορεία ανωδική. Αυτή η πορεία δεν πρέπει και δεν μπορεί, να ανακοπεί προς όφελος είτε ιδεοληψιών είτε ιδιωτελών συμφερόντων. Έχετε ευθύνη να μην διαταράξετε την πορεία που χάραξε ο τόπος στην αυγή της μεταμνημονιακής εποχής. Δεν έχετε, για να το πω αλλιώς, κανένα δικαίωμα, γιατί δεν είναι αυτή η εντολή που λάβατε, να φέρετε νέες επιβαρύνσεις στον ελληνικό λαό. Θα είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε όλα εκείνα που με αγώνες και με μεγάλες δυσκολίες πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα είμαστε εδώ με ευθύνη και όραμα για την πατρίδα και για τους πολίτες. Θα μας βρείτε αρρωγούς σε κάθε προσπάθεια που μειώνει τα βάρη και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Θα μας βρείτε όμως σκληρά απέναντι σε κάθε προσπάθεια παλινόρθωσης πρακτικών και πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και τους Έλληνες στην οικονομική λαιλασία. Και τα σχέδια αυτά, να γνωρίζετε, αν θα τα επιχειρήσετε, θα τα αποτρέψουμε. Γιατί η λαϊκή ψήφος δεν είναι λευκή επιταγή. Και η δημοκρατία εκφράζεται στη Βουλή, εκφράζεται όμως και στους κοινωνικούς αγώνες. Σας ευχαριστώ θερμά.